Θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο. Καλησπέρα κύριε Μεϊκόπουλε. Καλησπέρα κύριε Καλαμογιώργο. Υπάρχει πολύ μεγάλος θυμός κύριε Μεϊκόπουλε μετά από αυτό το δυστύχημα. Είδαμε και βίντεο με παιδιά να μιλούν στη Λάρισα, στη συγκέντρωση που κάνανε σήμερα οι φοιτητές, που ήταν καθολικοί. Τους ακούγαμε να μιλάνε με μεγάλη οργή για αυτό που έχει συμβεί και με μεγάλο φόβο εγώ διέκρινα πίσω από αυτό. Ήσασταν από τους ανθρώπους που βρεθήκατε κι εσείς στον τόπο της τραγωδίας. Τι είδατε όταν ήσασταν εκεί? Βρέθηκα όντως από τις πρώτες ώρες εκεί. Νομίζω όμως, κυρία Καλαμογιώργου, τα λόγια είναι περιττά και πολύ φτωχά ώστε να περιγράψουν το τι ακριβώς αντίκρισα. Υπάρχουν άλλωστε φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν στο πλήρες μέγεθός της την τραγωδία. Νομίζω όμως ότι πάνω απ' όλα, κυρία Καλαμογιώργου, οφείλουμε να σεβαστούμε τους ανθρώπους ή μάλλον όσους έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, όσους ακόμη τους ψάχνουν, αλλά και όσους ξαγρυπνούν πάνω από τα κρεβάτια των νοσοκομείων. Πάνω απ' όλα όμως να σεβαστούμε τις χαμένες ανθρώπινες ζωές. Όμως κύριε Καλαμογιώργου, σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή σημαίνει πάνω απ' όλα σεβασμός στην αλήθεια. Συνεπώς, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οφείλουμε να πράξουμε το αυτονόητο σε ελάχιστη αναγνώριση όσων ανθρώπων έχασαν άδικα τη ζωή τους. Να αναδείξουμε δηλαδή τι είναι το μείζον σε αυτή τη ζωή. Και το μείζον, κύριε Καλαμογιώργο, αυτή τη στιγμή είναι το εξής: ότι πρέπει να λάβουμε ως οργανωμένη πολιτεία όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί τέτοιο τραγικό δυστύχημα. Αυτό είναι το μείζον. Συνεπώς, θεωρώ ότι οι συγκεντρώσεις των ανθρώπων, οι ενδείξεις διαμαρτυρίας έχουν και ένα ηθικό πλεονέκτημα. Γιατί είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται για το δίκιο άλλων ανθρώπων οι οποίοι άδικα έχασαν τη ζωή τους. Αυθόρμητα, πολλές φορές και με ένταση, όμως έχουν απόλυτο δίκιο να διαδηλώνουν και να διαμαρτύρονται για ένα τόσο μεγάλο δυστύχημα και για ανθρώπους που άδικα έχασαν τη ζωή τους κατά δεκάδες. Ξέρω ότι ίσως δεν είναι η ώρα να αναζητήσουμε τα πολιτικά λάθη που έχουν γίνει. Το θέμα είναι πότε ξεκίνησαν αυτά τα λάθη. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι όλο αυτό το πρόβλημα με το δίκτυο, με απαρχαιωμένα συστήματα είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 4 χρόνια. Μιλάμε ότι αυτό το σύστημα υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει αλλάξει. Ώστε είναι αυτό που βέβαια θέλω το σχόλιο σας, που είπε ο Πρωθυπουργός για το ανθρώπινο λάθος. Συμφωνείτε ή όχι? Κοιτάξτε, κυρία Καλαμογιώργου, δεν θα αναδείξουμε ούτε θα αναλύσουμε όλους τους πολιτικούς λόγους τώρα. Δεν θα ανοίξουμε όλη τη συζήτηση. Όμως σίγουρα υπάρχουν καυτά ερωτήματα που απασχολούν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και ξέρετε, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πιάστηκε και με τη σύσταση Επιτροπής Ειδικών, όπου επί της ουσίας οι ελεγχόμενοι διορίσαν τους ελεκτές τους, αφενός. Αφετέρου όμως βιάστηκε, διότι εγώ νομίζω ότι εν τέλει θα εξαχθεί ένα βολικό προεκλογικό πόρισμα το οποίο θα επικυρώνει την ετιμιγορία του Πρωθυπουργού, την οποία μας την είπε από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας. Ότι Εννοείται όταν δηλαδή έκανε το διάγγελμά τα του. πάντα, ακριβώς, ότι τα πάντα οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος και θεωρεί ο κ. Πρωθυπουργός ότι μπορεί να μας πείσει για το διανόητο. Ότι στεγανοποιείται η ευθύνη στην ποινική δίωξη ενός σταθμάρχη ή στην παρέτηση ενός υπουργού. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, κυρία Καλαμογιώργου. Και θα σας πω μόνο το εξής, ότι αν δούμε τον χάρτη των σιδηροδρομικών συνδέσεων της υπόλοιπης Ευρώπης και τον συγκρίνουμε με αυτόν της Ελλάδας, τότε πραγματικά κανείς από όλους εμάς δεν θα αισθανθεί άνετα. Διότι ο όγκος των αμαξοστοιχειών που εξυπηρετεί η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με τον όγκο που εξυπηρετεί η σιδηροδρομική δικτύωση της Ελλάδας. Μία γραμμή, κυρία Καλαμογιώργου, είχαμε όλοι και όλοι βασική σιδηροδρομική γραμμή και αυτήν δεν καταφέραμε να την κρατήσουμε ασφαλή. Δεν είναι μόνο λοιπόν το ανθρώπινο λάθος, αλλά είναι και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή δεν χρησιμοποιείται, γιατί σε μεγάλα κομμάτια της γραμμής υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας. Όλοι αυτοί οι λόγοι λοιπόν συνετέλεσαν στο να διαμορφωθεί αυτή η τραγική κατάληξη των προηγούμενων ημερών. Νομίζω λοιπόν ότι η αναζήτηση
πολιτικών ευθυνών περνάει από το εξής. Υπόδειξη των πραγματικών αιτιών και υπόδειξη των πραγματικών υπεύθυνων αυτής της τραγωδίας. Τι έχει παραγνωρίσει. Ναι. Αναφερθήκατε, θέλω να, για να μην φύγουμε λίγο από το θέμα, όσον αφορά τους, που ανακοινώθηκε η Επιτροπή με τους εμπειρογνώμονες που θα παρτίζει τους, την Επιτροπή αυτή τη συγκεκριμένη. Λίγες μέρες πριν μιλούσαμε για υπερκομματική επιτροπή. Είναι υπερκομματική η Επιτροπή, κύριε Μεϊκόπουλε? Συζητήθηκαν τα ονόματα αυτά, πέσαν στο τραπέζι ώστε να συμφωνήσετε όλοι? Καμία σχέση. Δεν ζητήθηκε διακομματική συνένεση. Αν ήθελαν να υπάρξει συνένεση, τότε θα συγκροτούσαν διακομματική επιτροπή. Δηλαδή, πολύ απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, θα ζητούσαν από κάθε κόμμα να ορίσει έναν εμπειρογνώμων. Όχι βουλευτή εκλεγμένο, όχι πολιτικό πρόσωπο, έναν καθηγητή, έναν άνθρωπο του σιδηρόδρομου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη διακομματική συνένεση. Βλέπετε, δεν συνέβη αυτό. Ποιοι και μάλιστα. Συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή, στην κάρτα. Και μας. Μάλιστα, κυρία Καλαμογιώργου, αν μου επιτρέπετε, ο καθηγητής που συμμετέχει από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κύριος Ζηλιασκόπουλος, διετέλεσε και ο ίδιος διευθυντής της Τρενοσέ από το 2010 έως το 2015. Ο κύριος Ζηλιασκόπουλος, αν μου επιτρέπετε, εξ όσων γνωρίζω, εκτέλεσε και ένα πρόγραμμα προσαρμογής της Τρενοσέ, το οποίο περιελάμβανε από περικοπές δρομολογίων μέχρι μετατάξεις προσωπικού. Είναι δυνατόν ο κύριος Ζηλιασκόπουλος να ελέξει ο ίδιος τυχόν δικές του ευθύνες που αναλογούν από το 2010 μέχρι το 2015? Συνεπώς, γι' αυτό ισχυρίστηκα εξ αρχής ότι πρόκειται για ένα βολικό προεκλογικό πόρισμα, το οποίο επί της ουσίας θα επικυρώσει την εσπευσμένη ετιμιγορία του Πρωθυπουργού. Όλα οφείλουν στο ανθρώπινο λάθος. Η επόμενη μέρα, κύριε Μεϊκόπουλε, ποια πρέπει να είναι, και να κλείσουμε με αυτό? Νομίζω ότι η κυρία Καλαμογιώργου θα πρέπει άμεσα, κατά τη γνώμη μου, στα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής που εκκρεμούν, να ολοκληρωθεί επιτέλους η εργολαβία που εκκρεμεί από το 2020, ούτως ώστε να εγκατασταθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Και μιλώ φυσικά για τη φωτοσήμανση, μιλώ για την τηλεδιοίκηση, μιλώ για την τηλεματική. Το δεύτερο, θα πρέπει επιτέλους να υπάρχουν προσλήψεις προσωπικού, το οποίο θα είναι άρτια εκπαιδευμένο. Προσέξτε τι έχει συμβεί. Ακόμα και στα τμήματα της γραμμής που δεν λειτουργούσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, μέχρι το 2019 υπήρχαν δύο σταθμάρχες ανά βασικό σταθμό. Τι σημαίνει πάρα πολύ απλά? Αυτό σημαίνει ότι όταν επιβλέπουν δύο άνθρωποι μαζί με έναν επιβλέπον μηχανοδηγό, τότε περιορίζεται δραματικά η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Τι συνέβη από το 2019 και έπειτα? Υπήρχε μια συνειδητή απομείωση του προσωπικού του ΟΣΕ. Ένας σταθμάρχης σε κάθε σταθμό, και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο ήταν? Ήταν σταθμάρχης άπειρος, ανεκπαίδευτος, ή σταθμάρχης ο οποίος προσλήφθηκε με εξάμεινη σύμβαση εργασίας, με μπλοκάκι. Αν παρατηρήσετε, και για το λόγο του αληθές, επειδή δεν θέλω να κάνω ξύλινη αντιπολίτευση, αμέσως μετά το τραγικό συμβάν ανέβηκε μια προκήρυξη για πρόσληψη 70 σταθμαρχών, πάλι με εξάμεινη σύμβαση εργασίας, πάλι με μπλοκάκι. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται τώρα? Μίλουσα με έναν συνδικαλιστή της Τρένοσε, κύριε Μεϊκόπουλε, και μου ανέφερε πως έχουν βγει στη σύνταξη πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν έχουν αντικατασταθεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να καλυφθούν κάποιες θέσεις, οπότε όσοι βρίσκονται, υπηρετούν, τέλος πάντων, τις σιδηροδρομικές γραμμές από κάποια πόστα, από οποιοδήποτε πόστα, εκπαιδεύονται πολύ γρήγορα για να μπορέσουν να καλύψουν τις θέσεις. Δεν υπάρχει Έχει άλλη δίκιο. Λύση. Το θέμα Έχει είναι δίκιο. Όμως ότι αυτό δεν είναι πραγματικά λύση. Και το είδαμε αυτό, ότι δεν γίνεται. Χωρίς εμπειρία δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Συμφωνώ και έχει απόλυτο δίκιο ο συνδικαλιστής αυτό που επισημαίνει. Όμως νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις των μηχανοδηγών, των εργαζομένων του ΟΣΕ, έχουν με εξώδικα παρατηρήσει. Όλες αυτές έχουν ενημερώσει με εξώδικα από το 2020. Τέσσερα εξώδικα στάθηκαν προς το Υπουργείο Μεταφορών, βάζοντας αρχικά ζητήματα ασφαλείας, και αφετέρου έθεσαν τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού. Ναι. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε αθρώες προσλήψεις λόγω ακριβώς των συνταξιδοτήσεων, προκειμένου το προσωπικό που φεύγει, το έμπειρο προσωπικό, να αναπληρώνεται με αντίστοιχη εμπειρία και αρτιότητα προσωπικό. Ναι. Και ξέρετε, κύριε Καλαμογιώργου, και εμείς τοπικά έχουμε πρόβλημα. Και εμείς τοπικά έχουμε πρόβλημα. Αυτό που ανέφερα πριν για μια συνειδητή απαξίωση του σιδηρόδρομου, το βλέπουμε τοπικά. Θυμάστε ότι το 2020 μεταφέρθηκαν δύο τμήματα συντήρησης και επισκευής της γραμμής του ΟΣΕ, του σταθμού του ΟΣΕ του Βόλου, και εντάχθηκαν οργανικά στη Λάρισα. Καταργήθηκαν από εδώ, εντάχθηκαν στη Λάρισα.
μεταφέρθηκαν σταθμάρχες από το Βόλο στη Λάρισα. Εκεί που συζητούσαν πώς θα αναπτύξουμε τις συνδυασμένες μεταφορές στη Θεσσαλία, ξαφνικά βρεθήκαμε να συζητούμε πώς θα λειτουργήσει ο σταθμός του ΟΣΕ στο Βόλο χωρίς σταθμάρχη. Το επισημάναμε, το επισήμαινα με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή του 2022 τον Μάιο. Είπα ότι δεν είναι δυνατόν να καταγγέλουν οι εργαζόμενοι ότι από τα 61 χιλιόμετρα της συνδρομικής γραμμής Βόλου και Λάρισας τα 15 να είναι οριακά προσπελάσιμα. Το ανέδειξα και στο θέμα του Τρενάκη του Πηλίου, ότι δεν συντηρείται η γραμμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπεύθυνο της συντήρησης αυτής της γραμμής είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και η Φορεία Νεωτέρων Μνημείων. Ξέρετε τι απάντησε ο κ. Καραμαλής όταν έθεσα αυτά τα ζητήματα ασφαλείας. Με επέπληξε. Λες και εγώ ήθελα να βλάψω το εθνικό συμφέρον. Όταν αναδεικνύουμε τέτοια ζητήματα, όχι μόνο εγώ, συλλήβδην τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και οι ενώσεις των εργαζομένων. Δεν το λέμε γιατί θέλουμε να χτυπήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Το λέμε γιατί πολύ απλά θέλουμε να θέσουμε επιτάπητο ζητήματα που εν τέλει δυστυχώς κόστησαν ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς. Κύριε Μεϊκόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στο δελτίο μας. Να είστε καλά, κύριε Καλαμόγιο.